Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ό,τι μπορούμε. Έντονη προεκλογική περίοδος. Είχαμε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι, ναι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Πολύς κόσμος, περισσότερος από πέρυσι, μας δίνει χαρά και αισιοδοξία. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, για να έρθω έτσι λίγο στην επικαιρότητα. Διάβαζα σήμερα μία ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε για την ακρίβεια για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και οι 6 στους 10 που ερωτήθησαν είπαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα είπαν ότι αυτό είναι κυρίως θέμα της χώρας μας. Αυτό νομίζω ιδιαίτερο στοιχείο, γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση έλεγε ότι η ακρίβεια δεν φταίμε εμείς, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το ότι λένε η πλειοψηφία των Ελλήνων ότι αυτό είναι θέμα της χώρας μας σημαίνει ότι κάπου διαβλέπουν ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τις σωστές κινήσεις. Πώς το διαβάζετε εσείς αυτό, κυρία Μανολάκου? Υπάρχει και μια σύγκριση της τιμής ορισμένων προϊόντων. Που αυτό και της μεγάλης διαφοράς, που σημαίνει ότι βεβαίως το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επέμβει. Δηλαδή θα σας πω κάτι, γιατί την ακρίβεια δεν μπορεί κανείς να τη δει ξεχωριστά και από τη φοροαφέμαξη. Μάλιστα. Ας πούμε, υπεραποδίδει στην Ελλάδα 5,6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεώνασμα. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε ΦΠΑ μέχρι και 24%. Ναι. Για να δούμε, η ακρίβεια μπορεί να περιοριστεί εάν σε βασικά είδη διατροφής μηδενίσεις το ΦΠΑ. Έλα, τη στιγμή που έχεις πλεώνασμα. Υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να μειωθεί ούτε ο ΦΠΑ ούτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, διότι δεν θα μπορεί να διαχειριστεί ορισμένα ζητήματα που χρειάζονται. Άρα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια, που και εκεί τα έσοδα είναι τεράστια, άρα ομολογεί ότι μέσα από τους έμεσους φόρους, που ουσιαστικά αφορούν το λαϊκό κόσμο, μάλιστα, μπορεί να τους ληστεύει. Αυτό μας λέει. Είναι εξοντωτική ακρίβεια στην κυριολεξία. Και την ίδια στιγμή οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι απολαμβάνουν ασύλληπτα προνόμια και διευκολύσεις και φοροαπαλλαγές. Για δείτε, μιλάνε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, λέτε ότι, συγγνώμη, διακόπτω, ότι έχουν φοροαπαλλαγές και ότι έχουν τεράστια κέρδημα. Εδώ το Σούπερμαν Αλφαβέτα Βασιλόπουλος ανακοίνωσε πτώση κερδών και ότι τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα. Ναι, πτώση κερδών, όχι ότι δεν έχει κέρδη. Γιατί ναι, αλλά μια επιχείρηση για να επιβιώσει θέλει πτώση κερδών. Η μείωση είναι λογική, γιατί ο κόσμος έχει κόψει και από το φαΐ του. Μάλιστα. Ναι, όταν κόβεις από το φαΐ σου, βεβαίως έχει συνέπεια. Όχι όμως ότι δεν βγάζει κέρδη. Βεβαίως όλες αυτές οι αλυσίδες θέλουν κάθε χρόνο τα κέρδη τους να ανηφορίζουν. Εντάξει, λογικό, επιχειρήν. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτός που την πληρώνει κυρίως είναι ο λαϊκός κόσμος, η λαϊκή οικογένεια. Κοιτάξτε να δείτε, ανοίξαν τα σχολεία. Μάλιστα. Τι ελλείψεις. Πρώτον έπρεπε να εξασφαλίσουν για τα παιδιά επιπλέον πράγματα, άρα έπρεπε από κάπου να κόψουν. Εδώ στα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία υπάρχει και θέμα μεταφοράς μαθητών, ακόμα δηλαδή και να πάνε το παιδί στο σχολείο. Ή σε σχολεία με τα σχολικά γεύματα. Το 35% είναι. Είχαμε επίκαιρη ερώτηση για τα σχολικά γεύματα. Να σας πω, επειδή μιλάμε για Πειραιά ευρύτερο. Ναι, για πείτε μας. Κοιτάξτε, στη Νίκαια, στη Νεάπολη, αφήσαν έξω 4 σχολεία. Και είχαμε κάνει και ερώτηση και τους λέγαμε μην το επαναλάβετε το ίδιο, δηλαδή αυτά τα 4 σχολεία να είναι εξαίρεση από την περιοχή. Και τι κάνανε? Βάλανε ένα το μικρότερο, το οποίο συστεγάζεται με άλλα, δηλαδή στο διάλειμμα θα είναι τα παιδιά τα μεν που πήρανε γεύμα και τα δε που δεν πήρανε γεύμα. Μάλιστα. Επείτε μου τώρα, είναι κράτος για το λαό?
όταν ακόμα και τα παιδιά και τη διατροφή τους δεν ενδιαφέρεται ή να προωθεί αδικίες και είναι και αντιεκπαιδευτικό, πώς να το πω, είναι απαράδεκτο. Αυτό και... πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, εσείς τι προτείνετε? Εμείς στο συγκεκριμένο ή συνολικά, γιατί με αφορμή έχουμε... αυτό να το δούμε με αφορμή αυτό το τοπικό που απευθύνεται στην ευρύτερη. Στο τοπικό εμείς ζητήσαμε με ερώτηση πολύ νωρίτερα πριν βγει η απόφαση, mm-hmm. γιατί το ξέραμε ότι ίσχυε πέρυσι. Μάλιστα. Και ζητήσαμε να ενταχτούν και αυτά τα 4 σχολεία της περιοχής της Νεάπολης στην Οίκαια. Και το ζητούσε και ο σύλλογος γονέων και οι δάσκαλοι. Μα είναι παραλογισμός. Μάλιστα. Και είναι και προκλητικό δηλαδή. Ή στη λαϊκή κατανάλωση. Ναι, τα είδη διατροφής να καταργήσει το ΦΠΑ. Αφού έχει, λέμε, έσοδα, έχει παραπονήσια, η φοροαφέμαξη είναι κάτι το εξοντοτικό. Όμως γιατί δεν το κάνει? Δεν το κάνει γιατί η οικονομική και φορολογική πολιτική εγγυάται την επάνωδο στα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι όπως προβλέπουν και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί του Σύμφωνου Σταθερότητας. Μάλιστα. Και το λέω γιατί με αυτά τα μέτρα πήρανε και την επενδυτική βαθμίδα και με το εργασιακό που καταδικάζει σε 13 ώρες δουλειάς και ακόμα και Κυριακή. Και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, συνολικά τα κόμματα. Ακόμα και οι μεσίες του ΣΥΡΙΖΑ νικητές και οι τιμένοι στις πρόσφατες εκλογές δεν έχουν κάτι διαφορετικό να πούν, τίποτα απολύτως. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Εξάλλου, θυμηθείτε και τις παρακαταθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα καθιέρωσε σαν κυβέρνηση. Δεν παρέδωσε 30 δισεκατομμύρια στη Νέα Δημοκρατία, λαιλατώντας 37, κάνω και έκπτωση, είδατε. Λαιλατώντας το λαϊκό... το πλήρωσε όμως αυτό. Είσοδο. Αυτό πλήρωσε, τα 37 δις. Μα δεν είναι τίποτε όμως διαφορετικό από τη σημερινή κυβέρνηση και την επενδυτική βαθμίδα την πήρανε γιατί υλοποιούν αυτά τα αντιλαϊκά, σκληρά, βάρβαρα μέτρα. Ο λαός να μην έχει να πληρώσει, να ζει με τη θηλιά στο λαιμό και κάθε χρόνο να λέει και χειρότερα. Μάλιστα. 50 φοροαπαλλαγές έχουν οι εφοπλιστές. Πείτε μου κάτι, κυρία Μανολάκου, ψηφίστηκε πριν 2-3 μέρες το εργασιακό. Η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο νομίμως να μπορεί να έχει μια δεύτερη εργασία, να μην είναι παράνομος και ότι υλοποιεί κοινοτικές οδηγίες. Εσείς ήσασταν αντίθετοι. Γιατί ήσασταν αντίθετοι? Κακό είναι να μπορεί, λέει κάποιος, κακό είναι να μπορεί να δουλεύει δεύτερη δουλειά αν έχει ανάγκη, για να μαζέψει τα χρήματα για να ζήσει την οικογένειά του. Καταρχήν να πω ότι αυτό που διεκδικούμε είναι 8-ωρο πενθήμερο. Ήταν κατάκτηση, μεγαλύτερη κατάκτηση 1,5 αιώνα πριν, το 8-ωρο, και δεν μπορείς να πηγαίνεις. Λέει η κυβέρνηση ότι δεν καταργείται. Ναι, ότι θεσμοθετείται οι 13 ώρες και 11 ώρες ξεκούραση. Αυτό είναι ψέμα, γιατί αν δουλεύεις 13 ώρες, θες και μία ώρα να πας και μία ώρα να φύγεις, 15 και χωρίς διάλειμμα οι 13 ώρες. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, το κυριότερο είναι ότι απελευθέρωσε την έκτη μέρα και την Κυριακή όσοι θέλουν από τους εργοδότες. Εγώ ρωτάω, όταν η Κυριακή ανήκει σε όλη την οικογένεια, δεν την εξοντώνει? Δηλαδή ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή τι του λέει? Όχι, ο μισθός σου θα είναι έτσι, μισθός σκλαβιάς, δεν θα μπορείς να ζήσεις, άρα θα αναζητείς δεύτερη δουλειά. Και εγώ σου κάνω τη χάρη, σου δίνω το δικαίωμα, αυτό λέει. Σου δίνω το δικαίωμα να δουλεύεις περισσότερο σαν το ζώο. Αυτός ο άνθρωπος θα ξεκουραστεί, θα δει την οικογένειά του, θα πάει ένα θέατρο, θα πάει ένα σινεμά.
Άρα μας γυρίζει πίσω στο μεσαίωνα στην κυριολεξία. Αυτή βεβαίως ήταν η κοινοτική οδηγία. Το ΚΚΕ την καταψήφισε και στο Ευρωκοινοβούλιο και γι' αυτό είναι υποκριτές και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όχι μόνο το ψηφίσανε, αλλά και μέσα στη Βουλή το καταψηφίσανε εγκομιάζοντας την οδηγία. Και αυτή ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης απέναντι στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα λοιπόν ακόμα και όταν καταψηφίζουν κάτι, ο καθένας και η καθεμιά πρέπει να ψάχνουν το γιατί. Γιατί η βαρβαρότητα στην κυριολεξία αυξάνεται και άλλη λύση δεν υπάρχει από το να οργανωθεί ο ίδιος ο λαός να ανατινάξει τις νέες θηλιές στη ζωή του. Κυρία Μανολάκου, έχω το σύστημα αυτό δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι και βάρβαρο και απάνθρωπο. Έχω ένα μήνυμα από μία φίλη ακροάτρια, την κυρία Χαρά. Λέει το εξής, είναι εργαζόμενη στο ΙΚΑ και λέει, έχω την πληροφορία ότι ετοιμάζεται νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με παρεμβάσει τις ρυθμίσεις οφειλών για τους συνταξιούχους, τις εισφορές των εργαζομένων συνταξιούχων, τις επικουρικές συντάξεις αλλά και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Γνωρίζει κάτι τέτοιο το ΚΚΕ? Συζητιέται ότι θα έρθει νέο ασφαλιστικό πολύ χειρότερο, που θα αυξάνει και το όριο για τη σύνταξη. Πόσο πάνω από το 67 να το πάει, πού να το πάει, στο 70? Στα 73. Το πάει στο 70, ναι, δεν θα πάρει κανείς σύνταξη. Να γιατί... έχουμε ειδικούς χώρους με οξυγόνο στις εργασίες μας. Να γιατί πρέπει να συσπηρωθούμε στα σωματεία τα αγωνιστικά, αυτά που δώσανε απάντηση και στην απεργία της περασμένης Πέμπτης, που νέκρωσε στην κυριολεξία και το λιμάνι του Πειραιά. Άδωνης είπε άλλα πράγματα, κύριε Η αλήθεια γιατί είναι, οι εργαζόμενοι συμφωνούν με τα μέτρα. Ναι, να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι τον πόνεσε η απεργία. Πάρα πολύ τον πόνεσε. Ξέρετε τώρα η ΓΕΣΕ να είναι κατά της απεργίας και δεκάδες εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία να λένε απεργούμε. Και γίνεται πράξη. Μεγάλοι εργασιακοί χώροι νεκρώσανε, όπως και οι μεταφορές. Αλλά το λέω με την έννοια ότι ναι, ο κόσμος αγωνίζεται και πρέπει ακόμα πιο πολύ και να συντονιστούμε μεταξύ μας. Αλλά να σας πω και κάτι, και στις εκλογές τις δημοτικές να δώσουν αγωνιστική απάντηση, ενισχύοντας τη λαϊκή συσπήρωση. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Άρα λοιπόν για τις ασφαλιστικές εισφορές που λένε είναι ότι ίσως παρακρατάνε, μαθαίνουμε, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή τη στιγμή, να έχουν τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν κατοχυρώνουν και χρειάζονται και άλλα... Να τους δώσει τη δυνατότητα να δουλέψουν παραπάνω δηλαδή. Ναι. Να μην όχι και να κρατήσουν και από τη μελλοντική σύνταξη. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, επειδή είναι επικαιρότητα. ΣΥΡΙΖΑ, νέος πρόεδρος, ένα πρόσωπο από το πουθενά, έγινε πρόεδρος. Επηρεάζει την καθημερινότητα, αλλάζει το πολιτικό σύστημα κάτι, επηρεάζει το ΚΚΕ αυτή η διεργασία στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εμείς το είπαμε καθαρά ότι για όσους νιώθουν έκπληξη για το αποτέλεσμα ή και αμηχανία για αυτά που συμβαίνουν, πρέπει να σκεφτούν και να συνδέσουν τους κρίκους ότι αυτή είναι μια προδιαγεγραμμένη κατάληξη μιας πορείας ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα που έχει ακολουθήσει. Θυμηθείτε ότι ο Τσίπρας υποσχόταν 10 σημεία και υπήρχε κόσμος και έλεγε ναι, θα τον ψηφίσω για να κάνει έστω και το ένα, έστω τον έμφυα. Όχι μόνο αυτά δεν καταργηθήκανε, και μνημόνιο έφερε και εκατοντάδες πετσοκόψεις σε δικαιώματα και στις συντάξεις των Ομοκατρούγκαλου, Αχτσόγλου. Λοιπόν, να τα θυμηθούμε ότι η πορεία αυτού του πολιτικού φορέα είναι εκφυλισμός σε θέσεις και προτάσεις, σε πολιτική και κινηματική στάση. Τη στήριξαν όλοι, την προώθησαν χρόνια τώρα στο όνομα, τι μας λέγανε, εξυγχρονισμός, όπως μας λέει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας για τα 13
για τις 13 ώρες δουλειά. Συνέβαλε και στην κατάργηση του 8ωρου και νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε μας έλεγε το εφικτό, πότε την κυβερνησιμότητα στο πλαίσιο του συστήματος. Τα στελέχη αυτού του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ μαζί και αυτά που εμφανίζονται σαν θεματοφύλακες ενός δίθεν αριστερού χαρακτήρα. Λοιπόν. Ποιος έφερε τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία? Συνεπώς, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι συνεχίζεται ο εξοπλισμός, η παρακμή στην αγοραία πολιτική της εικόνας, στη μετατροπή σε ένα καθαρόαιμο αστικό κόμμα με τις άπιες αξίες του ανταγωνισμού. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτε να περιμένουμε. Και τελειώνω με αυτό. Όσοι τίμοι αγωνιστές, πραγματικά αριστεροί, προοδευτικοί άνθρωποι έχουν απομείνει σε αυτό το κόμμα, εμείς τους λέμε έχουν επιλογή. Αυτοί που ακολούθησαν, όλοι όσοι πριν από αυτούς δεν θέλησαν να γίνουν μέρος αυτής της αρνητικής μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ και τον εγκατέλειψαν, κράτησαν τις αξίες και τα ιδανικά τους και σήμερα συμπορεύονται με το ΚΚΕ. Μάλιστα. Και η μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών που έχουμε μπροστά μας είναι ένας χώρος που παλεύουμε ενωμένοι και δυνατοί. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Διαμάντου Μανολάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς και καλή συνέχεια. Γεια σας.